ψέμα! Πάμε μέσα! Παιδιά, πίσω! Αφήστε να περάσουμε! Τι είναι τα αυτά τα πράγματα! Σιγά σιγά σιγά. Έχω φωνάξει ασθενοφόρο, δεν ξέρω. Ενεργεία και θέρμανση, κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι επερέσματα, ανήκουν στο λαό. Τα Γρηγόνα. Τέτοιο πράγμα πρώτη φορά είδαμε. Είναι απαράδεκτη, απαράδεκτη. Ρίξανε τα Γρηγόνα, κύριε Καλαβασίλη. Και τα Γρηγόνα και είναι απαράδεκτη, γιατί αυτή τη στιγμή καίγεται η περιοχή και θα έπρεπε να μας αφήσουν να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί να περπατήσει η απολιγνητοποίηση, γιατί δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο, έχω φάει πολλά καπνογόνα. Κύριε Χιωτήδη, βλέπουν κόκκινα μάτια. Δυστυχώς. Καπνογόνα. Δυστυχώς. Τα Γρηγόνα. Δυστυχώς και για το παραμικρό. Νομίζω ότι αυτή η άσκηση βίας είναι ανεπίτρεπτη. Βγάζει τα μάτια, τα βγάζεις. Γύρνα λίγο την κάμερα να σε βγάλω εγώ. Χάλια. Δώσ' μου να στα βγάλω κι εγώ λίγο. Άπητη μου. Ναι, εντάξει, ήταν από τα Δακρυγόνα, δεν είναι τίποτα. Στη δουλειά μας το έχουμε αυτό. Τόσια ανεργία, πανακριβό το ρεύμα. Κρύβη και η ανάψη ψή, είναι ένα ψέμα. Τόσια ανεργία, πανακριβό το ρεύμα. Κρύβη και η μεταβάτη, είναι μια απάτη. Όλα τα φορτώνουν του λαού την πλάτη, η δικαίη μετάβαση είναι μια απάτη. Όλα τα φορτώνουν του λαού την πλάτη. Ήταν απαραίτητο να πέσουν τα Γρηγόνα. Όσο ήταν απαραίτητο να γίνει όλο αυτό που έγινε από το πρωί, τίποτα απαραίτητο από αυτά δεν ήταν. Τα μέτρα τα χαρακτηρίσαμε υπερβολικά. Από το πρωί αυτή τη δουλειά προσπαθούμε να κάνουμε. Ζητήσαμε να διαμαρτυρηθούμε έτσι όπως εμείς ξέρουμε, χωρίς εντάσεις. Παρά τα αυτά, ορισμένοι αποφάσισαν αλλιώς. Θεωρώ ότι ήταν λάθος σχεδιασμός. Είμαστε εδώ, το συνδικάτο είναι παρόν, η κοινωνία λείπει. Και αυτό θέλω να το καταγράψεις. Η κοινωνία είναι απούσα, το συνδικάτο είναι παρόν και θα συνεχίσει να είναι. Έπεσαν δακρυγόνα, κύριε Στογιάννη. Έπεσαν δακρυγόνα, δυστυχώς δεν έπρεπε να γίνει αυτό, δεν μας αφήσαν να προσεγγίσουμε το χώρο, να μπορέσουμε να πούμε τους προβληματισμούς μας, τις σκέψεις μας στον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να γίνει, θα πρέπει έστω και από εδώ που είμαστε να περάσει, να πάρουν οι κυβερνώντες ένα μήνυμα ο Πρωθυπουργός ότι η περιοχή μας και κυρίως μάλλον θα έλεγα η Δυτική Μακεδονία να μείνει ζωντανή. Δεν πρέπει λοιπόν να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες, θα πρέπει να πάρουν παράταση, γιατί εάν κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες σημαίνει πολλά. Σημαίνει απαξίωση της περιοχής μας, σημαίνει ανεργία, σημαίνει οικονομικός μαρασμός. Θέσεις μας είναι και θέλουμε να παραμείνουν οι λιγνητικές μονάδες περισσότερο χρόνο σε λειτουργία. Καταγγέλουμε την αστυνομοκρατία, καταγγέλουμε τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, της αστυνομίας, όπου με περιβάλλοντα ζήλο θα έλεγα, χτυπάνε τους εργάτες, χτυπήσανε σωματεία, χτυπήσανε φορείς που ήρθαν εδώ πέρα να διαδηλώσουν ειρηνικά ενάντια στην πολιτική που μαυρίζει τη ζωή μας. Και θέμανση κοινωνικό αγαθό!
είπε το Μητσοτάκη ότι θα σταματήσει τη βία πολυκνητοποίηση. Τέλος. Στους κεφαλαιοκρατές! Ρέπα φινό για όλο το λαό! Ρέπα φινό για όλο το λαό!